Νέα ανατροπή για το δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στην Κύπρο. Επιχειρεί να καταφέρει το επιτελείο του Ανδρέα Μαυρογιάννη, όπου περισσεύουν τα χαμόγελα για το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου της Κυριακής. Το παρασκήνιο είναι έντονο, αλλά αυτό που προβάλλουν στελέχη της ομάδας του κυρίου Μαυρογιάννη είναι πως αυτός μπορεί να γίνει ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας που θα ενώσει τον τόπο. Αυτό προκύπτει από τις δηλώσεις που έκανε στον απεσταλμένο του Euronews Απόστολο Στάικο ο επικεφαλής της προεκλογικής εκστρατείας του Ανδρέα Μαυρογιάννη, Λέοντιος Φιλοθέου. Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης έχει αποδείξει μέσα από την εκστρατεία του με το ήθος, με την εντυμότητα, με την ειλικρίνεια και με την αξιοπιστία που έφερε στην πολιτική ζωή του τόπου ότι είναι ένας υποψήφιος που συνθέτει και δεν διχάζει, που θα λειτουργήσει συνενετικά, που θα κυβερνήσει ως πρόεδρος όλων των Κυπρίων. Γι' αυτό και είναι και το κάλεσμά μας προς όλους τους ανθυποψήφιους που έχουν μείνει εκτός δεύτερου γύρου και ψηφοφόρους να επιλέξουν τον Ανδρέα Μαυρογιάννη για να πάει ο τόπος μας μπροστά. Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης είναι ένας τεχνοκράτης που έχει διεθνές κύρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για χρόνια διπλωμάτης, στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και μπορεί να δώσει λύσεις στα μεγάλα προβλήματα του τόπου μας. Τόσο ο ίδιος ο κύριος Μαυρογιάννης, όσο και τα μέλη της ομάδας του, κάνουν άνοιγμα προς όλες τις κατευθύνσεις. Ακόμη και προς το Δημοκρατικό Συναγερμό. Με δεδομένο ότι, όπως υποστηρίζουν, η διαχείριση του Κυπριακού μπορεί να αποτελέσει σημείο σύγκλισης ανάμεσα στον Ανδρέα Μαυρογιάννη και τον Αβέροφ Νεοφύτου. Εμείς απευθυνόμαστε σε όλους τους ψηφοφόρους, σε όλα τα οργανωμένα σύνολα και στο Δημοκρατικό Συναγερμό, με απόλυτο σεβασμό όμως στις διαδικασίες τους, στις εσωκομματικές και στις αποφάσεις τους. Η αγάπη για τον τόπο μας και η ανάγκη για την επανένωση και για τη λύση του Κυπριακού υπερβαίνει τις διαχωριστικές γραμμές και μπορούν να βρεθούν σε αυτό το θέμα συγκλήσεις όλη μια γροθιά να παλέψουμε για την επανένωση του τόπου. Το Κυπριακό φέρνει πιο κοντά Νεοφύτου Μαυρογιάννη. Θεωρούμε το Κυπριακό υπάρχει περισσότερο περιθώριο ακριβώς για να έρθουν πιο κοντά Νεοφύτου και Μαυρογιάννης. Είναι διακηρυγμένη θέση για συνέχιση των συνομιλιών από εκεί που διακόπηκαν το 2017 στο Γκραν Μοντανά για να καλύψουμε το τελευταίο μίλι. Είναι δεδηλωμένη θέση για αποδοχή του πλαισίου Γκουντέρες για ως είχε. Χωρίς να μπούμε στη λογική των επαναδιαπραγματεύσεων από μηδενική βάση που βάζει ο κύριος Χριστοδουλίδης. Άρα το Κυπριακό ναι. Και η λύση του Κυπριακού στη βάση της Διζωνικής Δικοινωνικής Ομοσπονδίας είναι ένα πεδίο το οποίο ναι, υπάρχει σύγκληση. Το ΑΚΕΛ εκφράζει την ικανοποίησή του για το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου, αφού, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, δικαιώνεται η επιλογή του κόμματος να στηρίξει την υποψηφιότητα Μαυρογιάννη.